τη συνέχιση της κατάληψης του σχολικού του συγκροτήματος και για την Παρασκευή αποφάσισαν οι μαθητές στο Νεπάλ που βρίσκονται από την Τετάρτη σε κινητοποίησης. Βασικά αιτήματα των μαθητών παραμένουν το κτηριακό και η πρόσληψη καθηγητών, καθώς υπάρχουν κενά, ενώ ακόμη δεν έχουν δοθεί όλα τα βιβλία. Επειδή δεν έχουμε καθηγητές, το θέμα του κτηριακού, μπαίνουν νερά στις αίθουσες και δεν μας έχουν δώσει κάποια συγκεκριμένη θέση τι θα κάνουμε ή όχι. Και θα συνεχίσουμε και αύριο την κατάληψη και από Δευτέρα θα ξαναψηφίσουμε. Συναντηθήκαμε χθες με τον κύριο Βίτσο, το προϊστάμενο, και μιλήσαμε και μας είπε ότι γιατί έχουμε το πρόβλημα, πως έτσι και φτιαχτεί το σχολείο θα μας πάνε σε ένα απογευματινό. Και είπαμε εμείς ότι δεν είναι λύση αυτή και μας είπε σε όποιον δεν αρέσει να σηκωθεί και να φύγει. Μας απειλούν ότι θα μας φέρουν τον εισαγγελέα, ότι θα πάνε το 15 μελές στα δικαστήρια. Αυτό πότε έγινε? Χθες. Έκαναμε συνάντηση με τον κύριο Σπύρο Βίτσο και τον κύριο Μαρίνο. Τους διευθυντές των σχολείων, έτσι. Ναι. Τώρα, η επόμενη μέρα ποια θα είναι για σας? Πώς σκέφτεστε δηλαδή να κινητοποιήσετε και άλλες δυνάμεις αν θέλετε ή και να εντείνετε τον αγώνα σας? Θα συνεχιστεί η κατάληψη. Θα μαζευτεί μια επιτροπή να πάμε στην Ομαρχία, από ό,τι λέμε. Αυτό από εβδομάδα? Από εβδομάδα. Να δούμε τι θα γίνει. Ήρθε σήμερα ο κύριος Στραβοπόδης. Διευθύνσης δευτεροβάθμιας. Ναι. Και μας είπε ότι θα φέρει, ότι είμαστε υπεύθυνοι για τις πράξεις μας. Αυτό. Μετά έχουν γίνει κάποιες κινητοποιήσεις, οι οποίες δεν έχουν νομιμοποιηθεί ακόμα, γιατί έχουν κανονίσει από εβδομάδα, τέλος εβδομάδας. Μέχρι τότε το σχολείο εμείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας και θα μείνει το σχολείο κλειστό. Πόσοι καθηγητές λοιπόν? Αρκετοί, όπως και βιβλία αρκετά. Ποιες ειδικότητες? Κυρίως τις βασικές, όπως είναι φυσική, χημεία, τέτοια πράγματα. Και μαθήματα ειδικότητας. Και μαθήματα ειδικότητας. Ναι, κάποια μαθήματα ειδικότητας. Ναι. Γι' αυτό έχετε κάποια δέσμευση το τι μπορεί να γίνει και αν θα επιληθούν άμεσα τα προβλήματα? Μας είπαν από την επόμενη Παρασκευή, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε με τα δικαιώματά μας, όπως σας είπα, γιατί τα έχουμε ξανακούσει αυτά πολλά χρόνια, όπως μερικοί τυχαίνει να είμαστε εδώ, και δεν έχουμε δει επίλυση του προβλήματος. Άλλο από κάποιες μικρές αλλαγές, όπως είναι οι τουαλέτες και μία μπάρα που φτιάξαν εδώ, όπως βλέπετε, για ανάπηρους. Αυτό έχουν φτιάξει. Δηλαδή, μέχρι την αύριο που είναι Παρασκευή, κατάληψη και από εβδομάδα επανεξέταση τη στάση σας, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Μάλιστα.